Θεοφόρου Πατέρων ημών, Πενταγής Πατρόσιμων Βασιλείου του Μεγάλου και Επισκόπου της Αιρίας Καπαδοκίας, του Ουρανοφάντορος και Θαυματουργού, των Αγίων Εδόξων Νεομαρτύρων, Δημητρίου και Παύλου, των Ιντρικών Πολυμαρτυρισάντων, και πάνω στον Αγίου Ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Γενικέ, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες στον Βασιλιωτά του Μητροπολίτου Μονεμβασίας της Πάρτης, κυρίου Ευσταθίου, του τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Παντινίας και Κοινωνίας, για καλή και ευλογημένη χρονιά, για υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, για ευόδοση των προσπαθειών και των έργων σας, και γενικώς για ευλογία από τον Θεό σε όλους και μακροημέρευση στους πάντες. Σε όλους τους υπαλλήλους της Θεός Περιφέρειας του Πελοποννήσου και εύχομαι κάθε ευτυχία και ηρεμία για το 2024. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της βασιλότητας, θα τον πω δύο λόγια. Δίνουμε τεράστια σημασία στις περιοχές πέρα από το Καπρόν. Το αποδεικνύουμε εμπράκτως. Θα μας δοθεί τη δυνατότητα τώρα με τον καινούριο οργανισμό που σχεδιάζεται από το Υπουργείο να το δείξουμε αυτό και να δούμε τις αδυναμίες που έχουμε δείξει. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο συντονιστής ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής ο κ. Παπαθεοδόρου, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε όλα τα προβλήματα των υπηρεσιών, τόσο σε αυτά που αφορούν ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα. Προσπαθούμε να έχουμε έναν πολύ καλό προϋπολογισμό για να μπορούμε να καλύπτουμε αυτά τα πράγματα, αλλά και τα πράγματα που προκύπτουν, να μπορούμε να είμαστε δίπλα σας. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε μια πολύ δύσκολη υπηρεσία όσον αφορά τις διαδικασίες, έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα. Είμαστε η κρατική δομή εδώ. Ένα από τα στοιχήματα που καλούμαστε να δώσουμε το επόμενο διάστημα είναι να δώσουμε την έγκλη μια κρατική δομή που βοηθάει βέβαια την αυτοδιοίκηση, ελέγχει την νομιμότητά τη, αλλά παράλληλα βάζει και το πύχη πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και των στελεχών της. Είμαστε εδώ, όπως είπα και στην αρχή, να διευκολύνουμε όλες τις ανάγκες σας κατά το ποσοστό βέβαια που μπορούμε να το επιτύχουμε και θα είμαστε παρόντες σε περιοδικές συναντήσεις και στην Τρίπολη από εκεί πέρα. Ένας δείκτης ιδιαίτερος για αυτήν την υπόθεση είναι η υποπή της πίτας εδώ, που πλέον θα γίνει από εκεί πέρα θεσμός. Το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη Παρασκευή στην Κέρκυρα. Και είμαστε σε συνεχή επαφή με τα στελέχη της Τρυπόλεως για να μπορούμε να έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και των λύσεων που απαιτούνται για να εξομαλύνεται αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το προηγούμενο διάστημα που ήμουν στην ηγεσία της Αποκεντρωμένης. Ήταν πολύ επικοδομητική χρονιά. Συνεργαστήκαμε άψογα με όλους τους νομούς. Το επίπεδο της παρακόμενης υπηρεσίας ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μου δώσατε να καταλάβω αρκετά πράγματα, γιατί δεν ήταν στο γνωστικό αντικείμενο που είχα, τόσο σε επιστήμονας όσο σαν υπάλληλος. Και θεωρώ ότι με τέτοια έμπειρα στελέχη που θα τα ζήλευε ακόμα και το Υπουργείο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Θα μου επιτρέψετε να κόψω δύο κομμάτια εγώ, έτσι. Ένα σαν συντονιστής για τους υπαλλήλους μας, για όλους τους υπαλλήλους μας και τις υπηρεσίες μας. Και ένα για την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την οποία προήσαμε άμεσα. Να ευχηθώ σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, να έχετε υγεία και ευτυχία και προσωπική και οικογενειακή και να είστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό σας για μια αγαστή συνεργασία, γιατί λίγοι μείναμε από τον Κουτσάμπλου και των δασικών υπηρεσιών, λίγοι έχουμε απομείνει, άρα από κοινού και η αλληλεγγύη
να πάμε αυτό που και ο κύριος Γραμματέας, την αποκεντρωμένη διοίκηση ψηλά. Θέλουμε δήμους που είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο, και επιστημονικό και τοπικό και όλα τα υπόλοιπα, με πολύ λίγους πόρους και με μεγαλύτερη πορεία. Συνάδελφοι, εδώ είναι ήρωες, κοιτάτε τους λέω, και αξίζει να τους πούμε, γιατί πραγματικά δουλεύουμε σε ανοίξουν δίκτυο με άλλα στο προσωπικό και εδώ τον ανθρωπίνο και έχουμε πάρα πολύ αδικήσει κόσμο, ίσως και για λόγους αντικειμενικούς που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς πολλά πράγματα. Άρα οι άδειες, νομίζω, σε καλό είναι να δώσουμε έστω ένα μήνυμα. Οπότε μεγάλο πανεπιστήμιο είναι η ιδέα τη Ελληνική Αγγλία. Έχει και οικονομικέ και πολιτικέ υπηρεσίε. Τέλο πάντων, δεν θα τη ζητήσει κανένα. Η ανάταξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε και θέματα τόσο αντικειμενικά. Πολύ μεγάλη. Οπότε, θα το κόψω, δεν το πάρω μαζί μου. Η ειρήνη να έχουμε σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά να έχουμε. Το μισό λεπτό, γιατί άλλοι κάτι θα κόψω. Εγώ θα κόψω ένα κομμάτι. Δεν θα είναι μεγάλο. Όχι, είσαι προφορά. Έχουμε κάνει συνεργασία και έχουμε χωρίσει τις αφορούες. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε για την παρουσία της ιεραρχίας στην Τρίπολη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καιρό και πίτα να κόψουμε, αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως σε λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλοι μας τους βιώσαμε και ήταν δύσκολοι και μέχρι τώρα δεν έχουμε σαν αποκεντρωμένη βιώση και κάποιο άσχημο γεγονός και είναι καλό για όλους μας και για τις οικογένειές μας. Κύριε Γραμματέα, κύριε Συντηριστά και κύριε Μακέρη Διευθυντά, όπως είπε ο Γραμματέας, χρειαζόμαστε και τη στήριξη αλλά και την φυσική παρουσία σας εδώ, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και την έγκριση του κράτους που αντικειμενικά τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει. Δεν είναι ώρα ούτε για συνεταιριστικές κορώνες, ούτε για το άλλο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και για το τελευταίο και το οργανόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε και στο οποίο προωθήθηκε στο σύλλογο τόσο στο δικό μας όσο και στο σύλλογο με ένα κομμάτι και επί του οποίου πλέον και σε όλους τους εργαζόμενους έχουμε ήδη διαμορφώσει άποψη και θα υπάρξουν από το σύλλογο συγκεκριμένες προτάσεις προς την ιεραρχία και από την ιεραρχία ζητάμε και εμείς τη στήριξη και θα έχουμε και μία συνεργασία η οποία φυσικά οφείλω να πω ότι πάντα την είχαμε και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και θα την έχουμε και με την ιδιότητα και την υπαλλήλου πάλι αυτή η συνεργασία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και στο μέλλον. Οπότε να ευχηθώ με τη σειρά μου σε όλους χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, να υπάρχει πάρα πολλά υγεία τόσο σε εμάς όσο και σε όλες τις οικογένειές μας και να δούμε μία αποκεντρωμένη με διαφορετική εκκίνηση, με διαφορετική δυναμική και όπως αμόζει πράγματι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο.